Με βάρκες εδώ στο στέκι των πλημμυροπαθών του Παλαμά θα επιχειρηθεί σε λίγη ώρα να πάνε στο Βλοχό, στο χωριό που έχει καλυφθεί μέχρι πάνω, μέχρι τα Κεραμίδια, για να δώσουν βοήθεια, να δώσουν τρόφιμο στον κόσμο εκεί και νερά, που παραμένει εκεί εγκλωβισμένος και δεν υπάρχει άλλη δίωδος, μόνο διαθαλάσσης, ας το πω έτσι. Λοιπόν, ετοιμάζουν τώρα εδώ, παίρνουν τα πρώτα νερά, τα φορτώνουν και θα ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε εδώ γύρω μας τι γίνεται, έχουν πέσει τα καλώδια, θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε σιγά σιγά. Εκεί σηκώνουν τα καλώδια οι άνθρωποι να περάσουν. Παντού νερά, κοιτάξτε τι γίνεται, είμαστε σε θάλασσα κανονική. Στο βουνό που βλέπετε απέναντι μας ακριβώς εδώ που σας δείχνω είναι η μεταμόρφωση. Εμείς θα πάμε εδώ σιγά σιγά αριστερά όπως μπορέσουμε, εκεί που έχει το σήμα τέρμα κάτω είναι ο δρόμος που οδηγεί για το χωριό Βλοχός. Θα περάσουμε λίγο εδώ με προσοχή τα καλώδια, παντού νερά, με τις βάρκες, με ασφάλεια, για να είμαστε στην ώρα μας, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, έχουν περάσει και ημέρες. Εδώ κοιτάξτε τώρα σε τι ύψος είναι το νερό και σε τι βάθος είμαστε εμείς με τις βάρκες. Πόσο επικίνδυνη είναι τα πράγματα και τι ζήσαν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε εδώ. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε από εδώ αριστερά μέχρι ενός σημείου να προσεγγίσουμε το χωριό. Εδώ που πάμε τώρα εμείς είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που πήγαινε Παλαμά, Βλοχό, Κεραμίδι, Φαρκαδόνα. Μόνο πλωτά πλέον. Προσεγγίζουμε σιγά σιγά το σημείο που έχουμε το ραντεβού με τους ανθρώπους, ήδη η πρώτη βάρκα έχει φτάσει και πάμε κι εμείς σιγά σιγά. Νομίζω ότι είμαστε από δεξιά, παιδιά, από δεξιά, από δεξιά, από δεξιά, από δεξιά, από δεξιά. Εκεί που είναι το σήμα πρέπει να πάμε, εκεί που είναι το σήμα σιγά σιγά, και να κάνουμε αριστερά. Ναι, ή και ευθεία τώρα αν πας βγαίνει, αλλά θέλει προσοχή να πάμε στο σήμα και να κάνουμε ευθεία. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπετε. Πίσω από αυτό το βουναλάκι είναι Κεραμίδι, Φαρκαδόνα. Επίσης με πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει από εκεί τώρα. Εμείς εδώ προσεγγίζουμε σιγά σιγά. Η πρώτη βάρκα μας έχει φτάσει, έχουν έρθει και οι άνθρωποι με ένα τρακτέρ για αυτό το λίγο σημείο που μπορούν να κυκλοφορήσουν, γιατί πιο κάτω έχει επίσης πλημμυρισμένα, και πάμε να τους συναντήσουμε. Εδώ η σήμανση είναι του δρόμου που υπήρχε. Ο δρόμος είναι πλημμυρισμένος. Είναι πλημμυρισμένος πάνω από το ύψος του κουπιού. Και σιγά σιγά προσεγγίζουμε προς ρηχό σημείο, τουλάχιστον πάνω από το ύψος του κουπιού. Εδώ δίπλα μας αυτά που βλέπετε τα δέντρα είναι η κήτη του ποταμού που έχει ξεχυλήσει. Αυτό το ποτάμι είναι παραπόταμος του Πηνιού. Όλα εντάξει, είναι εδώ τα παιδιά. Προχωράμε. Το θέμα είναι από εδώ αυτοί τώρα έχουν πρόσβαση. Αν τα πάρουν τα πράγματα, φαντάζομαι θα έχουν έτσι κατά του, μας τα πούν οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος με το τρακτέρ είναι από το Βλοχό. Λοιπόν, φτάνουμε, κλείνουμε τώρα για να προσεγγίσουμε το σημείο με ασφάλεια, να κατέβουμε. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε εδώ, η πρώτη βάρκα με τα τρόφιμα, ακολουθούν και άλλες δύο. Και αν χρειαστεί θα γίνουν όσα δρομολόγια χρειάζεται για να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Εδώ είναι το σημείο πλέον που προσεγγίζουμε τους εγκλωβισμένους.
Η βάρκα ως εδώ πάει, η άλλη βάρκα έχει τα πράγματα, έρχεται. Λοιπόν, έρχονται άνθρωποι με τρακτέρ και πλατφόρμα να τα φορτώσουν και να τα μεταφέρουν. Λοιπόν, θα σας τα δείξουμε όλα. Αυτές είναι οι πρώτες σακούλες. Και φάρμακα έχουν και τρόφιμα έχουν και ψωμί έχουν και νερό έχουν. Ό,τι χρειάζονται οι άνθρωποι. Εντάξει ήταν το δρομολόγιο, ε! Όλα καλά, ευτυχώς. Δεν είχαμε κάποια ένταση στα νερά. Να βοηθηθεί ο κόσμος. Και επιχειρήσαμε. Θα κάνουμε όσα δρομολόγια περισσότερα μπορούμε να μεταφέρουμε τα τρόφιμα στους κατοίκους που μένουν εδώ πέρα. Και ό,τι άλλο χρειαστούν. Να, έρχονται. Αυτοί είναι που περιμένουμε. Ναι, έρχονται, παιδιά. Έρχονται εδώ να πάρουν τα τρόφιμα. Λοιπόν, πολύτιμη βοήθεια αυτή, παιδιά, να το ξέρετε. Λοιπόν, έχουν έρθει κάτι και εδώ, βλέπετε. Να φορτώσουμε το αυτοκίνητο εδώ. Με διάφορα είδη, τα παλικάρια. Λοιπόν, νεολαία. Πολύ νεολαία. Λοιπόν, τα φάρμακα πού είναι? Η πρώτη αποστολή ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Τα παιδιά φτάσανε. Εντάξει παιδιά, όλα καλά? Εδώ ο Νίκος ο Τέγος. Νίκο, τι λέτε ο κόσμος εκεί? Σε άφηλε κατάσταση. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται την πρώτη στιγμή στη μάχη σε όλη τη Θεσσαλία για να σώσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Δίνουμε τη μάχη μαζί με τον λαό της περιοχής, ούτως ώστε να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια, με βάση τις ανάγκες του 21ου αιώνα, και κάνουμε στην πράξη το σύνθημα ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής.